Τις τελευταίες μέρες, χάρη στο ίντερνετ και τη μαγευτική κουλτούρα των memes, η περιοχή 51 κατέληξε να γίνει ξανά σχετική μετά από αρκετό καιρό. Δεν νομίζουμε να μην έχετε ακούσει για το event Storming Area 51 που έχει κάνει το μισό ίντερνετ να γελά με το πόσο χαζή ακούγεται η όλη περίπτωση και το άλλο μισό να τρέμει από φόβο του τι μπορεί να συμβεί στις 20 Σεπτεμβρίου. Ό,τι και αν συμβεί τότε. Μέχρι στιγμής, πάνω από 1,5 εκατομμύρια άτομα έχουν μπει πως θα πάνε στο event. Και ενώ είναι προφανές ότι το όλο event δεν προορίζεται για να το πάρει κανείς στα σοβαρά, δυστυχώς είναι αρκετοί αυτοί που θα το κάνουν. Όσοι δεν το ξέρατε, είχαμε αφιερώσει και ένα βίντεο ανάλυσης στο παρελθόν, το οποίο το link θα βρείτε στην περιγραφή. Σήμερα θα δούμε 7 καλούς λόγους για να μην επισκεφτείς την περιοχή 51. Τα περισσότερα είναι απλές υποθέσεις, οπότε μην τα πάρετε ως 100% γεγονότα. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Συνωμοσιολόγοι πιστεύουν πως εξωγήινοι κρατούνται μέσα στη βάση από φόβο μη τρομοκρατηθεί ο κόσμος όταν μάθει την αλήθεια. Αυτή τους η θεωρία επιβεβαιώνεται σε σοου όπως το X-Files, όπου οι χαρακτήρες θέλουν να μάθουν την αλήθεια με κάθε κόστος. Μας είμαστε ειλικρινείς, είναι μονάχα μία σειρά και τίποτε παραπάνω. Τι κι αν έχουν δίκιο όμως. Προηγμένες εξωγήινες μορφές ζωής αποτελούν σοβαρή απειλή στα θρησκευτικά πιστεύω πολλών. Το ανθρώπινο γένος ίσως να μην είναι το τόσο μοναδικό είδος που η κάθε θρησκεία το έχει κάνει να πιστεύει πως είναι. Ο θεολόγος Ted Peters έκανε μια έρευνα το 2011 όπου ρώτησε διάφορους ανθρώπους τι αποτέλεσμα θα είχε στα θρησκευτικά τους πιστεύω εάν μάθαινε πως υπάρχουν εξωγήινοι. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τίποτα δεν θα άλλαζε στα πιστεύω τους, αλλά στα σίγουρα θα προκαλούσε τα πιστεύω άλλων θρησκειών. Κάποιοι μάλλον προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον εαυτό τους. Ίσως να έχετε ακούσει την φράση «Εάν τρέξουμε σαν τον Ναρούτο, μπορεί να προσπεράσουμε τις σφαίρες εύκολα» που πολλοί λένε προφανώς για πλάκα στο Facebook όσον αφορά την προσέγγιση της περιοχής 51. Για όσους δεν ξέρετε, η αναφορά στο τρέξιμο του Ναρούτο έρχεται από το χαρακτήρα του ομώνυμου Ιαπωνικού μάγκα, ο οποίος μπορεί να τρέχει με υπεράνθρωπη ταχύτητα, με τα χέρια του να κρέμονται προς τα πίσω. Φυσικά αυτό έχει γεννήσει πολλά memes στο ίντερνετ με διάφορα άτομα να μιμούν το τρέξιμο του Ναρούτο σε λάθος καταστάσεις. Ο Usain Bolt, ο γρηγορότερος άνθρωπος στον πλανήτη, μπορεί να τρέξει 13 μέτρα το δευτερόλεπτο. Μια σφαίρα 9 mm μπορεί να διανύσει 365 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 30 φορές παραπάνω από όσο μπορεί να τρέξει ο Usain Bolt. Οπότε το να τρέξει κανείς γρηγορότερα από μια σφαίρα είναι προφανώς απίθανο. Ένα άλλο σημαντικό fact είναι πως, εφόσον τρέχουν προς την κατεύθυνση της σφαίρας, η σύγκρουση με αυτή απλώς θα την κάνει να πονέσει περισσότερο. Και κάπως έτσι, πεθαίνουν τα memes όταν τα παίρνεις σοβαρά και αφιερώνεις ένα part στη λίστα σου για να αποδείξεις πως όχι μόνο δεν βγάζουν νόημα, κάτι που ήδη περισσότεροι ξέρατε, αλλά και το γιατί δεν βγάζουν νόημα. Λυπούμαστε πολύ. Η περιοχή 51 φημίζεται για τις απίστευτα απειλητικές ταμπέλες της. Το μέρος δεν είναι μόνο μύθος στις ταινίες του Hollywood. Θεωρείται απαγορευμένη περιοχή προς το κοινό και φυλάσσεται αναλόγως. Απαγορευμένη περιοχή. Είναι παράνομο να μπει κανείς στην περιοχή χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο διοικητή. Μιλώντας νομικά τώρα, εάν κάποιος περάσει τη γραμμή, διαπράττει αδίκημα βάσει νόμου Section 1382 και Title 18, όπου αναφέρεται ρητά πως το να μπει σε μια στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς άδεια σου υπόκειται πρόστιμο 500 δολαρίων. Μα αυτό είναι το λιγότερο από τα προβλήματά σου. Ενώ κάποιος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή, το στρατιωτικό προσωπικό έχει το ελεύθερο να τους ψάξει. Αυτό δεν είναι μια απλή απειλή. Εάν πιαστεί κανείς στην περιοχή 51, θα ψαχτεί από πάνω μέχρι κάτω και θα το βάλουν να κάτσει με το πρόσωπό του στο πάτωμα για 3 τουλάχιστον ώρες, όπως συνέβη στο κινηματογραφικό συνεργείο του BBC το 2016. Το 2019, ένας άντρας έπεσε νεκρός από τα πυρά των φυλάκων όταν δεν σταμάτησε μπροστά στην πύλη. Μετά από ένα κυνηγητό για 8 μίλια, ο άντρας σταμάτησε μπροστά από μια ομάδα στρατιωτικών και τον σερίφι του Nye County. Τον πυροβόλησαν όταν αρνήθηκε να ακολουθήσει τις διαταγές τους και να αφήσει το μεταλλικό κυλινδρικό αντικείμενο που κρατούσε. Όπως καταλαβαίνετε, οι φύλακες της περιοχής 51 πυροβολούν εάν χρειαστεί. Οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εδώ και πολύ καιρό που εκμεταλλεύονται τα communities των UFOlogων για τους δικούς τους σκοπούς. Τα πρώτα μυστικά αεροσκάφη που φτιάχτηκαν στην περιοχή συχνά τα περνούσαν για υπτάμενους δίσκους. Μια μελέτη του 1950 έφτασε στο συμπέρασμα πως περισσότερες από τις μισές θεάσεις UFO ήταν στην πραγματικότητα μυστικά αεροσκάφη.
στην προσπάθεια να ρίξουν όλη την προσοχή του κοινού, όπου τα αληθινά προγράμματά τους, το Γραφείο Ειδικής Έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισε να δίνει ψεύτικες πληροφορίες σε ομάδες UFOlόγων. Όπως ανέφερε ο Mark Pilkington, το 2013 επέτρεψε σε ορισμένους να δουν, αλλά να μην αντιγράψουν ψεύτικα ντοκουμέντα, φωτογραφίες και άλλες αποδείξεις εξωγήινης δραστηριότητας για να δημιουργήσουν όλη αυτή τη μυθολογία. Οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι πολύ ικανές όταν χρειάζεται να χειριστούν τις πληροφορίες που λαμβάνει κανείς. Αυτοί που θα προσπαθήσουν να μπουν στην περιοχή 51 ίσως να τα καταφέρουν, να προλάβουν και να δουν περίεργα μηχανήματα, υπόστεγα στο σχήμα υπτάμενων δίσκων ή ακόμα και εξωγήινα όντα με τεράστια μάτια να τους κοιτάζουν από τα παράθυρα. Μα μπορεί πολύ εύκολα να δουν ό,τι θέλουν οι υπηρεσίες πληροφοριών να δουν. Ή από την άλλη θα μπορούσαν να είναι πραγματικά. Ποτέ δεν ξέρεις. Η περιοχή επιλέχθηκε το 1950 για τη δοκιμή μυστικών αεροσκαφών. Η επιλογή έγινε από τον Κέλι Τζόνσον, τον θρυλικό μηχανικό πίσω από τα προγράμματα U2 και SR-71. Ο Τζόνσον ήθελε μια ξηρή λίμνη που να τους παρέχει αρκετό επίπεδο χώρου για να μπορούν να προσγειώνονται τα αεροσκάφη. Οι ξηρές λίμνες εμφανίζονται κατά κανόνα σε περιοχές με έρημο και το Groom Lake, όπως ήταν αρχικά γνωστή η περιοχή, ήταν απίστευτα καυτή τη μέρα, με θερμοκρασίες που έφταναν σε καθημερινή βάση μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου το λιγότερο. Αυτή η περιοχή έτυχε να βρίσκεται κοντά σε μία από τις πρώτες περιοχές δοκιμών πυρηνικών, έτσι υπάρχει και μικρό ποσοστό ραδιενέργειας. Ο Τζόνσον έδωσε στην περιοχή το όνομα Paradise Ranch. Στρατιώτες που στέλνονταν σε αυτό το μέρος με το όμορφο όνομα έβλεπαν με τρόμο ένα μέρος όπου οι υπεύθυνοι ονόμαζαν ένα πολύ καλό μέρος για να πετάς τα ξηράφια σου. Δεν είναι και ο καλύτερος τόπος για να πας περίπατο. Και δεν υπάρχουν μαγαζιά όπως καφετέρειες, σούπερ μάρκετ, δημόσιες τουαλέτες ή ακόμα και μέρη για να πάρεις νερό. Είναι μια πραγματική έρημος. Η ανακάλυψη εξωγενής τεχνολογίας θα τράταζε και τα καλά το χρηματιστήριο. Ο τομέας της τεχνολογίας αναδύεται ανάμεσα σε γίγαντες όπως η Apple, η Microsoft, η Alphabet και το Facebook. Όλες αυτές οι εταιρείες θα πάθαιναν μεγάλη ζημιά εάν αποδεικνύονταν ότι όλα αυτά που έχουν να προσφέρουν είναι πλέον αιώνες πίσω από την τεχνολογία που βρέθηκε στην περιοχή 51. Από τη λίγη έρευνα που έχει γίνει πάνω στο θέμα, αποδεικνύεται πως η επαφή με εξωγήινους δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα στην οικονομία. Όλοι θα προσπαθούσαν να πάρουν αυτή τη νέα τεχνολογία στα χέρια τους. Η ήδη υπάρχουσα τάξη θα άλλαζε. Τα πρώτα αρνητικά θα ερχόντουσαν όταν η ανθρώπινη επιστήμη θα γινόταν άσχετη και οι ερευνητές θα έχαναν τυχόν χρηματοδοτήσεις, καθώς κάποιος άλλος θα είχε τις απαντήσεις τώρα. Υποθέτοντας πως θα επιβιώναμε μετά από κάτι τέτοιο, η τεχνολογία αυτή ίσως να μας έδινε ατελείωτη ενέργεια και να άνοιγε το δρόμο για τα αστέρια. Από την αρνητική πλευρά αυτού, ίσως να έδινε τη δυνατότητα σε κάθε συμμορία που υπάρχει απλά να κάψει μια ολόκληρη πόλη. Ας υποθέσουμε σε αυτό το σημείο πως η θεωρία μας είναι σωστή και η περιοχή 51 είναι ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο εξωγήινη τεχνολογία και υπτάμενους δίσκους. Έτσι το να προσπαθήσει κανείς να μπει μέσα δεν θα είναι εύκολο. Μια συνηθισμένη κατάσταση μπορεί να προστατεύεται από φύλακες με M16, μα αν υπάρχει εξωγήινη τεχνολογία, μπορεί κανείς να έρθει αντιμέτωπος με cyborgs, ντυμένα με στολές μεταμφίεσης, αόρατους δολοφόνους, drones οπλισμένα με εξωγήινα όπλα, πύλες από άλλες διαστάσεις και άλλα τέτοια εμπόδια. Χαζά αν δεν σας ακούγονται όλα αυτά. Πιο χαζό από το να τρέξει κανείς σε στυλ Ναρούτο μέσα σε μια στρατιωτική βάση. Και ας υποθέσουμε το ακραίο τώρα. Το ανθρώπινο κύμα από χιλιάδες άτομα που τρέχουν σε στυλ Ναρούτο φτάνουν σε σειρματοπλέγματα, τα ρίχνουν και μπαίνουν μέσα στο κέντρο της περιοχής 51. Παίρνουν τον έλεγχο και ανοίγουν τις πόρτες για τα εργαστήρια. Απενεργοποιούν τα αμυντικά συστήματα, ξεκλειδώνουν όλες τις πόρτες και τα πεδία ισχύως, γιατί φυσικά και έχουν εξωγήινη τεχνολογία. Όλα τα μυστικά είναι εκεί για να αποκαλυφθούν και στο πάτο της περιοχής, στο πιο μυστικό επίπεδο, το νούμερο 29, βρίσκεται το δωμάτιο των εφιαλτών. Αλλά πριν ο κόσμος αρχίσει να εξερευνεί την εγκατάσταση, ένας δυνατός ήχος ακούγεται από τα σωθικά του κτηρίου. Και κάτι ελευθερώνεται μέσα από αιώνες φυλάκισης. Ένα τεράστιο εξωγήινο πλάσμα πέρα από την κοινή ανθρώπινη αντίληψη, που η ίδια του η εμφάνιση τρελαίνει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν βλέπει τους ανθρώπους ως τίποτε παραπάνω από τροφή. Και έτσι η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη και το τέλος έρχεται. Θέλετε να δείτε εξωγήινους, έτσι δεν είναι? Μα σοβαρευτούμε τώρα. Κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο. Κανείς δεν πρόκειται να καταφέρει να μπει στη βάση, ακόμα και αν το event τραβήξει πράγματι όσο κόσμο, όσο λέει η σελίδα του στο Facebook. Δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα meme. Τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε.
Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.